Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο Μπορείς να το σώσεις. Λοιπόν, εδώ θα κλειστούμε περισσότερο στα οικονομικά θέματα και αύριο πρώτο ο Θεός, το ραντεβού με την επικαιρότητα, 2 με 3, θα πούμε λίγο και τις τελευταίες έτσι, πολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, να πάμε στα θέματα μας, γιατί επί της ουσίας 2-3 είναι τα θέματα που είτε είναι σε οικονομική συζήτηση είτε σε πολιτική είναι τα ίδια. Το ένα, το βασικότερο θέμα είναι η οικονομία. Κορονοϊός, Ερντογάν, αναδρομικά, σε όποια σειρά βάλετε τα εσείς και, όποια, και όποιο θέλετε βάλετε πρώτο, νομίζω ότι αυτά είναι που είναι τα σημαντικότερα και τα θέματα που προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και εμείς και οι συνεργάτες, όλος ο κόσμος, πώς θα τα ξεπεράσουν αυτά τα θέματα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε εμείς αν μπορείς να το σώσεις, τι υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε. Ας δούμε λίγο την κάρτα, αν είναι έτοιμα τα παιδιά κάτω. Λοιπόν, ένα πολύ γενικό πλάνο είναι αυτό. Είναι πολύ το γενικό πλάνο, έτσι να τα βάλουμε σε μία σειρά. Βλέπετε, εγώ συνεχίζω και λέω τις τραπεζικές υπηρεσίες πρώτο, παρόλο που και με τα αναδρομικά τώρα έχουμε έτσι εξελίξεις και κάτι ακόμα ακούω, θα το πούμε. Τραπεζικές υπηρεσίες, ρυθμίσεις, διαγραφές δανείων, εκδόσεις νέων δανείων, καταναλωτικών, στεγαστικών, επαγγελματικών και μετά πάμε στο θέμα που πραγματικά πιστεύω θα είναι από πρώτη πρώτου, είναι και τώρα, αλλά και από πρώτη πρώτου θα πάρει πολύ φωτιά, είναι οι πληστηριασμοί. Εμείς εκεί στους πληστηριασμούς έχουμε δώσει εξετάσεις, έχουμε περάσει με άριστα. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να σώσουμε το ακίνητο ή τα ακίνητα. Διεκδικούμε και θέλουμε και ένα κούρεμα. Να μειωθεί και το υπόλοιπο με μια άλλη σύμβαση. Επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ αναπτυξιακός. Μέσα από το ΕΣΠΑ, ακόμα από το Υπουργείο, ότι θα φέρει δάνεια που θα τα περνάει μέσα από το ΕΣΠΑ ως κεφάλαια κίνηση. Καλό είναι. Μεσητικές υπηρεσίες, αγορές ακινήτων, πωλήσεις ακινήτων, όλα αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε σε εσάς. Η εκπομπή είναι περίπου μισή ώρα, άρα ενδεχομένως να μην μπορούμε να απαντάμε και σε όλους. Πολύ έτσι περιεκτικά να δούμε πώς θα σας απαντάμε σήμερα. Πιέζει ο χρόνος. Όσοι όμως δεν προλάβετε σήμερα, αύριο πρώτο ο Θεός, 2 με 3, θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο να πούμε για τα αναδρομικά. Έχουμε φτιάξει κάνα δύο πίνακες εμείς να σας εξηγήσουμε λίγο περίπου, έτσι να σας ενημερώσουμε. Μπορείς να το σώσεις, να πάμε λίγο μέσα. Εδώ έχουμε τον πίνακα με τα αναδρομικά. Πριν δείξουμε τον πίνακα, να καλωσορίσουμε την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα Δικηγόρο. Καλησπέρα, κυρία Βορδόνη. Καλώς ήρθατε, μπορείς να το σώσεις. Καλησπέρα. Σας προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, με τα αναδρομικά. Είμαστε περίπου στα τελευταία 50 μέτρα που θα αρχίσει ο κόσμος να παίρνει. Εδώ έχουμε έναν πίνακα που λέμε περίπου τι μπορεί να περιμένει κάποιος συνταξιούχος. 1.000-1.100-1.550, 1.100-1.500-800, 1.500-2.000-2.600, 2.000-3.000-5.500. Λέμε κατ' εκτίμηση, έτσι, ένα μέσο όρο. Αυτά είναι περίπου, κυρία Βορδόνη, τα αναδρομικά που θα πάρει κάποιος. Μακάρι να τα πάρουν όλοι. Δυστυχώς όμως δεν θα τα πάρουν όλοι. Γιατί είναι έξω οι μικροσυνταξιούχοι. Από εκεί και μετά, εδώ μας προλαβαίνει το κοντρόλ. Σε ένα γενικό σχόλιο θα έλεγα ότι. Να πάμε λίγο, παιδιά, στην προηγούμενη την κάρτα. Στην προηγούμενη κάρτα, να μείνουμε λίγο παρακαλώ. Στην προηγούμενη, είναι ωραία. Το γενικό σχόλιο που θα έκανα αυτή τη στιγμή είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι σίγουρα επειδή περνάμε δύσκολες οικονομικές στιγμές και όλοι οι πολίτες έχουν προβλήματα, ό,τι ποσό κατατεθεί τελικά το μήνα Οκτώβριο προς τα τέλη που θα αρχίσουν, είτε με τον αριθμό του μητρώου του, τέλος πάντων, είτε με τις ημερομηνίες, επειδή έχουμε χωρισμένους συνταξιούχους με βάση τον ΝΑΤΟ, ΙΚΑ, του ΤΕΒΕ, του Δημοσίου. Η ουσία είναι μία, θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάξουν τελικά ότι τα χρήματα που είναι να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς δεν θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι κάποια ποσά. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι μπορούν και συνεχίζουν και έχουν δικαίωμα φυσικά να προσφεύγουν δικαστικά. Από εκεί μετά μην ξεχνάμε ότι ακόμη και αυτοί που θα πάρουν τα χρήματα το μήνα που τρέχει και θα λήξει μέχρι τέλος του Οκτώβριο από ό,τι είχε ανακοινωθεί. Άλλο που λέει φυσικά μέσα η υπουργική απόφαση και μεταβλητέο μέχρι το Δεκέμβριο. Πήγατε κατευθείαν στα βαθιά. Ένα δευτερόλεπτο να βγάλουμε τον πίνακα, πάμε μέσα παιδιά, πάμε σε διπλό. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, επειδή μπήκατε στο καυτό θέμα. Η ερώτηση είναι απλή. Μέχρι πότε έχουν δικαίωμα οι συνταξιούχοι να καταθέτουν προσφυγές? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το σούπερ, παιδιά, παρακαλώ. Δικαίωμα. Το σούπερ. Είναι αναφέρει το δικαίωμα των συνταξιούχων μας, επειδή το προβλέπει και το προσδιορίζει το ελληνικό μας σύνταγμα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε εμείς και να αρνηθούμε στους συνταξιούχους που έρχονται και προσφεύγουν, όχι μόνο στο δικό μας γραφείο, πανελλαδικό, σε όλα τα γραφεία τα μεγάλα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, όπου θέλουν και ζητάνε αν θα μπορούν να διεκδικήσουν λοιπές περικοπές. Τώρα, επειδή υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία και όχι μόνο, και υπάρχει μεγάλη έτσι σύγχυση γιατί να καταθέσω, να μην καταθέσω και να προλάβω να καταθέσω. Λοιπόν, η ουσία είναι μία, ότι δεν απαγορεύεται να κατατίθενται οι προσφυγές κανονικά στα δικαστήρια. Από εκεί μετά σίγουρα, επειδή έχουν γίνει όλοι λίγο
δικηγόροι, λίγο νομικοί, λίγο τα ξέρουμε όλα, λίγο δικαστές, καλό θα είναι λίγο να περιοριζόμαστε κάποια πράγματα, να ακούμε τους ειδικούς του συμβούλους. Και όχι μόνο να περιοριζόμαστε. Καλό θα είναι λοιπόν. Φυσικά τα δικαστήρια αυτά είναι δύσκολα. Δεν μιλάμε για κάποιο δικαστήριο που τελειώνει μέσα σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο. Σίγουρα είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Σίγουρα θα περιμένουμε ότι σίγουρα μπορεί να υπάρξει και δεύτερος βαθμός δικαστηρίου με το εφετείο, στο διοικητικό. Άρα δεν μπορούμε όμως να αξιώνουμε και να πετούμε από τον νομικό μας σύμβουλο τώρα τι θα πάρω, πότε θα τα πάρω και πότε θα μου τα βάλουν. Όλα αυτά προϋποθέτουν αγώνα δικαστικό. Άρα λοιπόν, ό,τι πάρουμε τώρα, 1000 πάρουμε, 500 πάρουμε, 800 πάρουμε. Από εκεί μετά δεν απαγορεύεται να καταθέσουμε τις υπόλοιπες προσφυγές μας μετά, δηλαδή από τον Νοέμβριο και μετά. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή ψηφίστηκε ένας συγκεκριμένος νόμος, ο 4730, βράδυ ξημερώματα της 9ης Οκτωβρίου. Δεν σημαίνει ότι ντε και καλά με τον νόμο αυτό εμένα μου δένει τα χέρια που είμαι δικηγόρος και απαγορεύεται εγώ να καταθέσω την προσφυγή. Ούτε σημαίνει ότι εγώ θα πω στον πελάτη συνταξιούχο ότι δεν πρέπει να τραβήξει το ποσό από τον καταθετικό του λογαριασμό που θα τον πει σε λίγες μέρες. Άρα αυτό που περισσότεροι ακούγαν είναι ότι για αυτούς που δικαιούνται θα πρέπει να κάνουν την προσφυγή. Καλά, πολλά έχουν ακουστεί, κύριε Χαλκιώτη. Ακούστηκαν και από, δυστυχώς θα το πω, και από ανθρώπους που είναι τώρα στην Υπουργεία. Ακουστήκαν ότι με την ημέρα που θα μπουν τα λεφτά, την ημέρα εκείνη στην τράπεζα, θα υπάρχει ο υπάλληλος τώρα, θα δίνει ένα χαρτί και θα λέει ότι και καλά παρετούμε από τα νομικά μου δικαιώματα διεκδίκησης. Τώρα, επειδή λέγονται και γίνονται πολλά, πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας κάτω να δουλέψει και να δούμε κατά πόσο αυτά είναι πραγματικά. Δηλαδή, αν εγώ η Βορδόνη βάλω στο λογαριασμό του κ. Χαλκιώτη αύριο 1500 ευρώ, εγώ η Βορδόνη έχω δικαιώματα τραβήξω πίσω. Πώς θα γίνει αυτό αφού θα κατατεθούν σε ένα λογαριασμό ιδιώτη? Άρα, να πάμε στο προηγούμενο σούπερ. Συνεχίζονται κανονικά οι αγωγές. Να πάμε, παιδιά, στο κοντρόλ. Από εκεί και μετά, αν τώρα, συγγνώμη, διακόπτω. Αν οι συνταξιούχοι μας για ψυχολογικούς λόγους. Ψυχολογικούς το λέτε εσείς. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία, φόβος. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί σου λέει, εντάξει, φαίνεται η κυρία Βορδόνη, έχουν και φιλικές σχέσεις. Εγώ σήμερα μίλησα και με το γραφείο του κ. Μπούλου και με το γραφείο του κ. Μητρόπουλου για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, να, και τους ευχαριστώ και τους δύο. Δεν μπορούμε πάνω τώρα στο κεφάλι, θα πω και στην πλάτη των συνταξιούχων, επειδή παίζονται πολύ σοβαρά και μεγάλα πολιτικά παιχνίδια, να απαγορεύσουμε στους συνταξιούχους να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός, είμαι δικηγόρος. Άρα λοιπόν, εγώ πρέπει να πω τι πρέπει να κάνει ο κάθε συνταξιούχος. Από εκεί μετά, τι λένε οι συνάδελφοί μου, αν έχουν κάποιες άλλες σκοπιμότητες πολιτικές, μου είναι παγερά διάφορο. Εγώ μιλάω καθαρά νομικά ως δικηγόρος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όσοι άνθρωποι επιθυμούν μετά από τόσα χρόνια που κάποιοι πάλι, θα πω για πολιτικές σκοπιμότητες, τους παγίδευσαν και δεν κινήθηκαν δικαστικά να προσφύγουν. Και εδώ μιλάμε για σωματεία, για συλλόγους συνταξιούχων, που αυτοί οι άνθρωποι περίμεναν και περιμένουν ακόμη, μήπως και τους δοθεί κάτι έτσι. Ότι δεν απαγορεύεται. Δεν είναι κάτι τόσο τραγικό τελικά να κατεθεί προσφυγή. Πρώτον, δεύτερον, όλο αυτό συνεπάγεται και είναι νομίζω πολύ ξεκάθαρο ότι έχει δημιουργήσει μια αγωνία, θα έλεγα, ως προς το κράτος. Δηλαδή, μια αγωνία της κυβέρνησης και όχι μόνο των πολιτικών γενικά, ότι τελικά υπάρχει μεγάλο κύμα συνταξιούχων που προσφεύγουν στα διοικητικά. Ας περιμένουν να εκδικαστούν αυτές οι προσφυγές, γιατί τελικά μάλλον θεωρούν δεδομένη τη νίκη των συνταξιούχων και προφανώς πρέπει να επιστρέψουν πολλά χρήματα, θα πω εγώ. Μάλιστα. Άρα, εσείς λέτε ότι συνεχίζονται προσφυγές. Το πω λίγο από την ανάποδη, εγώ απλά. Συνεχίζονται οι προσφυγές κανονικά. Όσοι άνθρωποι θα είναι σε αυτές τις λίστες που θα μπουν, μιλάμε για το 11ο, τον Ιούνιο του 15 Μάιο του 2016. Mm-hmm. Ωραία. Από εκεί και μετά συνεχίζονται οι προσφυγές και το μόνο δηλαδή πρόβλημα που θα υπάρχει είναι με την παραγραφή. Αυτό εννοείται εσείς? Ενώ αυτό και λέω ότι κανείς δεν θα χάσει το 11ο που είναι να κατεθεί σε λίγες μέρες. Εάν και εφόσον πάρει τα χρήματα, λέτε εσείς. Ναι, πάρει δεν πάρει τα χρήματα. Φοβάται, δεν φοβάται για λόγους ψυχολογικούς. Θέλει να τα αφήσει το λογαριασμό να τα πάρει λίγο παρακάτω αφού κατεθεί προσφυγή. Τα χρήματα θα μπουν. Άπαξ και μπουν, δεν γυρνάνε αυτόματα μόνα τους πίσω. Mm-hmm. Είναι σαν να πάμε να παίξουμε το λότο και απλά δίνουμε και 2 ευρώ, 5 ευρώ για να δούμε τελικά θα κερδίσουμε. Κάποιοι κερδίζουν. Άρα λοιπόν, γιατί να μην κερδίσουμε εμείς, θα πω εγώ. Ωραία. Άρα το ξεκαθαρίσαμε αυτό με τις προσφυγές, γιατί είναι σημαντικό από εκεί και πέρα. Έχουν μείνει λίγες μέρες. Να πάμε λίγο. Έχουμε κάποιον φίλο που περιμένει, συγγνώμη. Λίγες μέρες για το 11ο, όχι λίγες μέρες. Ο κύριος Παναγιώτης από Ηλιούπολη και σε λίγο θα δείξουμε και τη λίστα με τους κληρονόμους και τις διαδικασίες. Παρακαλώ, κύριος Παναγιώτης, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, καλησπέρα. Παρακαλώ, κύριε Παναγιώτη, ομιλείτε. Ναι, είμαι συνταξίδος του Δημοσίου. Ναι. Αυτά τα ποσά που δείξατε στην κάρτα. Πότε πρέπει να τα παίρνω, το 12 ή τώρα το 15? Όχι, αυτά ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη. Αυτά τα ποσά που έδειξα είναι κατ' εκτίμηση και περισσότεροι έχουν κάνει εκτίμηση. Έτσι. Πάντως, ο μπούσουλας υπολογισμού είναι, λέει, το σημείωμα, το ενημερωτικό της σύνταξης του 15. Ιούνιος 15, Μάιος του 16. Και άσχετο το έχει να κάνει με μειώσεις του 12. Τώρα, επειδή έχουμε μπλεχτεί εδώ με τα αίτια και τους νόμους και γίνεται χαμός, τέλος πάντων, το σημείωμα, το ενημερωτικό του 2015 είναι στα βάση υπολογισμού. Ωραία. Άρα, τις αποδοχές του 15 και εδώ είναι με μια πρόχειρη έτσι, εκτίμηση. Αν είσαι σε κάποια αυτά την κοντήρια, μια εκτίμηση, ένας μέσος όρος, τι ενδεχομένως θα μπουν στο λογαριασμό σας. Παρακαλώ, κύριε Παναγιώτη. Ορίστε εσείς. Από Νέα Σμύρνη, κύριε Παναγιώτη, εσείς.
Ναι, γεια σας κύριε Βαλτιώτη. Να κλείσουμε λίγο την τηλεόραση, γιατί ακούγεται από μέσα, τη χαμηλώσουμε τελείως. Εντάξει, χαμήλωσα. Παρακαλώ, ορίστε. Το ερώτημα μου είναι το όπως και ο προηγούμενος. Εγώ έχω 3 συντάξεις. Έχω μία από το ΙΚΑ 750. Ωραία. Έχω το ΤΣΑΙ 600. Ωραία. Και έχω μία από το δημόσιο 400. Σύνολο 1750. Και τον Ιούνιο του 2015 και τον Μάιο του 2016. Ωραία. Έχω μια διαφορά 700 πάνω από τα 1000, όπως τα λέτε. Μόλις πίνακα, κύριε Χαριώτη, δεν το έχω έως. Ωραία. Και εγώ στην κατηγορία που είδα προηγουμένως στην τηλεόραση. Ναι. Ανάλογα το σύνολο της... 1750. Ωραία. Εσείς είσαστε στις... Μεταξύ 1500 και 2000. Μπράβο. Εκεί είμαστε. Πόσο βγάλατε πινακά, κύριε Χαλιώτη, πριν, να το πάρει, να το πούμε. Από 1500 2000 περίπου. Τι παίρνουμε? Τα 2600. Τα 2600 λοιπόν, πρώτο Θεός. Έχω πει σε καλησπέρα και έχω πει και έχω στείλει σε εσάς όλα τα δικαιολογικά για να προβείτε στα υπόλοιπα που είπατε. Ωραία. Αυτή είναι μια πρόχειρη και νομίζω δεν θα έχουμε μεγάλες αποκλήσεις. Περισσότεροι στις Έχει ο Θεός τι μας ξημερώνει. Οι περισσότερες λύσεις που έχουν βγει και εκτιμήσεις είναι περίπου ίδιες. Είναι μια εκτίμηση το ποσό που θα πάρετε εσείς, κύριε Παναγιώτη, περί τα 2600. Εγώ ευχαριστώ πολύ, αλλά έχω ετοιμάσει και την υπόλοιπη διαδικασία όπως έχω μιλήσει. Εντάξει. Ωραία. Και αφορά, ακούστε λίγο, αφορά το εντεκάμενο. Δηλαδή, για να το πούμε και πιο απλά, γιατί ξέρετε, η εκπομπή αυτή τώρα δεν μπορεί να απαντήσει όλο τον κόσμο. 15-16, τι περικοπές είχα το 15 και τι περικοπές είχα το 16, επί 11 μήνες, αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι και, βλέπετε τώρα να μπει να καμίνω, νομίζω τώρα ότι μπορείτε κι εσείς... Ναι, εντάξει, να... το κάνουμε τώρα ότι δεν και καλά είναι καμπό. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φίλη, παρακαλώ. Ορίστε, παρακαλώ. Η κυρία Κωνσταντίνα, ορίστε. Ναι, κυρία Βορδόνη. Ορίστε. Ήθελα να μιλήσω στην κυρία Βορδόνη. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Ήθελα με την κυρία Βορδόνη να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, σας ακούει. Σας ακούει η κυρία Βορδόνη, αν ναι, την κάνετε την ερώτηση. Ναι, κυρία Βορδόνη, είμαι η κυρία Λιθρακή. Δεν άκουσα. Η κυρία Λιθρακή είμαι. Ναι. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί σας είπα 2 μήνες ο άντρας μου είναι που δικαιούται. Αυτά θα τα πάρω τώρα για πρέπει να κάνω αίτηση. Θυμήστε με ότι έχουμε μιλήσει με τόσο κόσμο. Κύριε Φραγκή, θέλετε να πείτε την υπόθεση γιατί τώρα με μεγάλωσε... Ο άντρας μου πέθανε τον Ιούλιο του 2015. Θεός χωρέσω, μάλιστα. Ναι, λοιπόν. Αυτοί έχουν... Ιούλιο δικαιούται. Ναι. Αυτά θα μου τα βάλουν τώρα. Πάμε λίγο να απαντήσουμε. Αυτοί έχουν πει πάντως ότι θα πρέπει αυτός που πέθανε από βιώσας ή από βιώσασα να ήταν εν ζωή το κρίσιμο εντεκάμινο. Τώρα θα το απαντήσουμε. Τώρα θα το απαντήσουμε, κυρία Κωνσταντίνα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι, το ίδιο αυτό δεν θα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κωνσταντίνα. Θα σας απαντήσουμε. Τα αναδρομικά θα μπουν προς το τέλος του χρόνου για τα κληρονομικά για τις συντάξεις. Ναι, δηλαδή... απλά ρωτάει η γυναίκα αν το. Επειδή δεν ζούσε όλο το 11μηνο, θα πάρει όλο το 11μηνο. Την αναλογία θα πάρει του διαστήματος που ζούσε. Μια και το λέμε, πάμε λίγο στους κληρονόμους να δούμε αν έχουμε τη λίστα, να δούμε τον πίνακα, να δούμε περίπου. Έτσι το λέω περίπου. Ποιες διαδικασίες θα ακολουθούν και πώς μοιράζονται. Εδώ είναι ο πίνακας αναδρομικά. Πάμε να δείξουμε αυτή που λέμε τον τρίτο πίνακα. Ωραία. Κυρία Βορδόνη. Λοιπόν, η γυναίκα ρώτησε βέβαια κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο και εξειδικευμένο. Ρωτάει, επειδή ο άντρας της πεθαίνει ενώ ξεκινάει το 11μηνο μετά από 2 μήνες, θα της βάλει τελικά το κράτος ολόκληρο το 11μηνο. Αναλογία, αλλά λέμε έτσι, τώρα εδώ. Για να μην μπερδευτούμε. Μπράβο, λέμε ότι τα αναδρομικά των κληρονόμων θα πάνε περίπου προς το τέλος του χρόνου. Περίπου. Άρα, αυτοί που δικαιούνται είναι. Αν είναι μόνο σύζυγος 100%. Αν είναι μόνο η κυρία που μίλησε. Πέστε τα εσείς, κυρία Βορδόνη, λοιπόν, πέστε τα εσείς. Αν είναι μόνη της η κυρία που πήρε πριν από λίγο, τέλος πάντων, η χείρα και δεν υπάρχουν ούτε παιδιά ούτε λοιποί συγγενείς του αποβιώσεως, φυσικά αποκλειστικά και μόνο η χείρα ή ο χείρος θα πάρει το ποσό που του αναλογεί να πάρει στο λογαριασμό. Από εκεί μετά, επειδή μπερδεύονται οι καταστάσεις, αν υπάρχει και σύζυγος εν ζωή και παιδιά, φυσικά με βάση το κληρονομικό μας δίκαιο, ό,τι λέει ο κώδικας του κληρονομικού, πάει και αυτό αναλογικά 1/4 η χείρα και το υπόλοιπο ποσοστό 3/4 μοιράζεται αντίστοιχα στα τέκνα. Ένα τέκνο παίρνει όλο το 3/4. 2 τέκνα μοιράζονται το 3/4 δια του 2, κάνουμε εκεί την κλασματική διέστηση και βγαίνει το ποσοστό. Από εκεί μετά λοιπόν, όσο αυξάνονται οι κληρονόμοι, δηλαδή μπαίνουν και συγγενείς του αποβιώσαντος, επί της ουσίας, θα είναι η χείρα και τα αδέρφια εννοούμε εκεί πέρα του αποβιώσαντος. Ναι. Οι συγγενείς τέλος πάντων του αναποβιώσαντος, φτάνουμε μέχρι το βαθμό που υπάρχουν ανήψια, αν δεν υπάρχουν τα αδέρφια του αποβιώσαντος. Από εκεί μετά,
Αν δεν, δεν υπάρχει σύζυγος, δηλαδή ο χείρος ή η χείρα και υπάρχουν μόνο τα τέκνα, φυσικά παίρνουν τα τέκνα, δεν υπάρχουν πάλι και συγγενείς που βιώσαντος. Τώρα, αυτό για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, νομίζω ότι επειδή θα γίνει πολύ αυτοματοποιημένα από την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ που θα ανοίξει. Να πούμε όλες τις κατηγορίες, αν είναι μόνο αδέλφια, να το πούμε. Ναι, θα πάνω στο μέρος τα αδέλφια. Το θέμα είναι ότι αν υπάρχει διαθήκη, θα πάω ότι μνημονεύει η διαθήκη φυσικά. Και από εκεί μετά, χωρίς κάποιον άλλο περιορισμό, αν δεν υπάρχει κανείς φυσικά και έχουν αποποιηθεί, προφανώς όταν δεν υπάρχει κανείς, δεν παίρνει κανείς τίποτα. Και αν αντίστοιχα υπήρχε σύζυγος και δεύτερη παιδί, τέλος πάντων, και έχει διπλοπαντρευτεί ο αποβιώσεως, ας πούμε, θα πάρουν και αυτές αναλογικά ό,τι πρέπει να πάρουν. Ωραία, πάμε μέσα. Το ωραία. Βασικό βέβαια είναι τώρα να καταλάβει ο κόσμος ότι για να μην τους μπλέξουμε τα κλάσματα, τις διαιρέσεις και τα ποσοστά, ότι αυτό θα γίνει αυτόματα από μια πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Άρα για να μην φοβόμαστε τώρα πώς και τι και πού, ούτως ή άλλως θα ζητηθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, το λέμε στα ξεκάθαρα, δηλαδή η ληξιακή πρέξη ανάτοπη, στο παιδικό κέντρο συγγενών, οτιδήποτε χρειάζεται και πρέπει να προσκομιστεί, θα πρέπει να προσκομιστεί άμεσα σε εύλογη προθεσμία των 15 ευρώ. Ωραία. Όσο ανακοινωθεί επίσημα το νομοσχέδιο. Ωραία, αυτό είπαμε περίπου με τα αναδρομικά. Να πούμε κιόλας ότι θα αλλάξει η διαδικασία με τις νέες συντάξεις, να δούμε τον πίνακα 2. Άρα από εδώ και πέρα το Υπουργείο προσπαθεί να φέρει τις συντάξεις με μια ηλεκτρονική διαδικασία, όχι αυτή που ξέρετε, και επί τόπου λέει θα βγαίνει σύνταξη. Και θα πηγαίνει να ακολουθούμε το σύστημα Atlas και θα έχουμε τις διαδικασίες ανάλογα τα επαγγέλματα και ανάλογα την κατηγορία. Δηλαδή, χειρίας αγροτών τέταρτο του 20. Τι σημαίνει αυτό που έχω γράψει εκεί, ότι αν το τέταρτο του 20 μία χειρία έχει κάνει τη διαδικασία αυτή, θα έχει τώρα τη σύνταξή της. Από τον τέταρτο του 20 τώρα, εννοείται. Από τον τέταρτο του 20, μάλιστα. Δηλαδή, το τέταρτο του 20 μία θα έκανε αυτή τη διαδικασία, θα έχει ήδη τη σύνταξή της, ενώ μία που είχε κάνει τον τέταρτο του 19 ενδεχομένως να μην την έχει πάρει ακόμα. Αναπηρίες υγειονομικών τον τρίτο του 21, μισθωτών δημοσίου ΣΜΕΔΕ 8 του 21, ο ΑΕ νομικών, όλα 12 του 21. Δηλαδή αυτές οι κατηγορίες των επαγγελμάτων, εάν και εφόσον έχουν τη δυνατότητα να περιμένουν και πάνε στο μήνα πάνω στο σύστημα που βλέπει, θα έχουν αυτόματα την ηλεκτρονική έκδοση της σύνταξης. Πάμε μέσα, παιδιά. Καλησπέρα, κύριε Γρηγόρη. Παρακαλώ, κύριε Γρηγόρη, καλησπέρα. Κυρία Μαρία από Νέο Κόσμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αγαπάω πάρα πολύ, αγόρι μου. Να είστε καλά. Από κάθε φορά που βγαίνει στην τηλεόραση. Λοιπόν, είμαι χείρα συνταξιούχο. Παίρνω τη σύνταξη του άντρα μου. Πέθανε το 18 τον Αύγουστο. Δούλευε στην Ολυμπιακή και πολλοί πήρανε τα αναδρομικά. Εγώ δεν τα έχω πάρει. Τα περίμενα μέχρι τώρα. Βέβαια, έχω 3 παιδιά. Αυτά θα τα πάρουν και τα παιδιά. Ναι. Κατά 1/4 χείρα και τα 3/4 τέκνα. 1/4 εγώ. Μάλιστα. Και 3/4. Προς το τέλος του χρόνου. Το Νοέμβριο λέει θα ξεκινήσει μια διαδικασία με στην πλατφόρμα. Στο ΕΦΚΑ. Από εκεί και πέρα θα γίνει και ένας δειγματολογικός έλεγχος. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Ναι. Έπαιρνα για ένα χρόνο το 50%. Uh-huh. Μετά από ένα χρόνο πήρα το 70%. Ναι. Αυτά τα λεφτά θα μπορώ να τα πάρω με το 50%. Της διαφοράς. Διαφορά. Ναι, αυτά θα έρθουν. Θα έρθουν σίγουρα. Ναι, 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 ναι. Και αυτά είναι στους κληρονόμους. Σύνταξη κυρίας είναι αυτό. Α, σύνταξη κυρίας. Αυτά πότε μπαίνουνε. Κανονικά θα πρέπει να μπουν άμεσα. Πολύ, πολύ άμεσα, πάρα πολύ άμεσα. Δηλαδή πέθανε το 18 ένα χρόνο που έπαιρνε το 50, αυτό θα γίνει 70. Αν και εφόσον, κυρία Μαρία, είσαι στην κατηγορία σύνταξης το 50%, αυτό με το νόμο του Βρούτσι έγινε στο 70% και θα δώσει και πίσω. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Ευάγγελος από Πειραιά, παρακαλώ. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και τη συντροφιά που μας κρατάτε. Να είστε καλά. Εργαζόμουν στην ΕΙΒΑ. Να πω για τη φίλη μου την κυρία Μαρία ότι θα πάρει από τον 8ο του 19 αναδρομικά για τη σύνταξη χειρίας. Εργαζόμουν στην ΕΙΒΑ του Πειραιά και συνολικά σύνταξη μαζί με το επικουρικό παίρνω 1.800. Μπορείτε να μου πείτε ανεκριτή καλοσύνη πόσο θα πάρω? Κοιτάξτε, εσείς θα είσαστε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαγγέλη. Εσείς είσαστε σίγουρα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιατί θα πάει, είσαστε σίγουρα 1.100, είσαστε μέσα στα αναδρομικά. Το ποσό αυτό είναι μεγάλο. Θα είσαστε μέχρι τις 2.000, σύμφωνα με την εκτίμηση, έως 2.600. Αν όλα αυτά μου τα μεταφέρετε σωστά. Εντάξει.
Θα είστε στην κατηγορία από 1500-2000. Εσείς θα πάρετε έως 2600, αν και εφόσον όλα αυτά είναι σωστά τα νούμερα που μεταφέρετε. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι μάλλον γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση και λένε από 1000 μέχρι 2000. Γιατί προφανώς μέσα εκεί γίνονται διάφορα πράγματα. Αν το έχετε καταλάβει, πιστεύω και εσείς, κύριε Χαλκιδάκη. Ωραία. Δηλαδή και να αφαιρέσουμε την επικουρική, πάλι θεστικά και χωρίς ή μαζί με την επικουρική, πάλι θα πάρουμε το ποσό. Είναι άνθρωπος, ναι, είναι, ναι. Έτσι. Ωραία. Πάμε. Ο κύριος Ευάγγελος, παρακαλώ. Κύριε Ευάγγελε, είσαι στον αέρα. Ωραία, ας ξαναπάρει λίγο, γιατί έχουμε πολύ κόσμο και είμαστε στην αναμονή. Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με τα αναδρομικά. Είπαμε περίπου, έτσι μια εκτίμηση των ποσών που αναμένεται. Είπαμε για τους κληρονόμους, είπαμε για το νέο σύστημα Atlas που το διαφημίζει ο κύριος Υπουργός και σωστά το διαφημίζει, γιατί μακάρι, αν και εφόσον αυτό ισχύει, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μια πολύ σοβαρή, έτσι, αποσυμφόρηση τόσο συντάξεις και τόσο χρόνια που περιμένουν κάποιοι άνθρωποι. Εγώ θέλω να δηλώσω εδώ ότι για τη συντάξη κυρίας, δεν ξέρω αν συμφωνεί και η κυρία Βορδόνη, θα πρέπει να πάει στο 100%. Διότι μιλάμε για μια οικογένεια, για ένα μοντέλο της οικογένειας που έχει αφήσει πίσω το ορφανάκι, και εκεί νομίζω θα πρέπει να πάει στο 70%, όπως και στη συντάξη αναπηρίας. Εκεί θα πρέπει να έχουμε ένα κοινωνικό προφίλ που να το αποδεικνύουμε. Δηλαδή, εντάξει, το κράτος, καλά, το Σύνταγμα είχε πάει στο 50%, δεν κάνουμε πολιτική εδώ, αλλά όταν πειράζεις και τις χείρες. 50% τις έλεγε, γιατί μετά θα πρέπει να πάνε να δουλέψουν μετά τα 3 χρόνια, ναι, να ξαναπάρουν, ναι, τη σύνταξη. Τέλος, ναι, ναι, πάντων, έχουμε ζήσει πολλές, ναι, 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 καταστάσεις. Ναι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Άρα, για μας, εδώ σαν εκπομπή, αφού συμφωνεί η κυρία Βορδόνη, θα πρέπει να πάει στο 100%. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, βάλτε, αν θέλετε, μια προτεραιότητα, όπως νομίζω ότι θα πρέπει να παίρνει και μια προτεραιότητα και οι συντάξεις, εκδόσεις συντάξεων. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, χειρίας και αναπηρίας, οι άνθρωποι αυτοί είναι μια ειδική κατηγορία και νομίζω θέλουν την ιδιαίτερη προσοχή και, αν θέλετε, υπολογίσετε τη γνώμη μας, προτεραιότητα σε αυτές τις δύο συντάξεις. Και τρίτο και σημαντικότερο, και θα πάρετε αμέσως το λόγο, τρίτο και σημαντικότερο, και κυρία Βορδόνη, για μένα είναι και οι χάμηλοι συνταξιούχοι, αυτοί γενικά που θα μείνουν απ' έξω. Πέρα από ότι όλοι μπορούν να διεκδικήσουν, όπως λέτε κι εσείς, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πρέπει και το κράτος κάτι να δώσει. Κάτι να δώσει και σε αυτούς, νομίζω, κυρία Βορδόνη. Κάτι να δώσει και σε αυτούς. Αυτό το κράτος πρέπει να δώσει κάτι και σε αυτούς. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Αναστασία. Ορίστε, κυρία Αναστασία. Κάτι να δώσει και σε αυτούς. Ναι. Κυρία Αναστασία, παρακαλώ, χαμηλώστε τελείως τον ήχο της τηλεόρασης. Ναι, ορίστε, μιλάω. Όχι, τον ήχο της τηλεόρασης χαμηλώστε τελείως, να μ' ακούτε από το ακουστικό, παρακαλώ. Σας. Καλησπέρα. Ήθελα σας παρακαλώ. Ναι, αμέσως. Παρακαλώ, κύριε Αναστασία, ορίστε. Ναι, αμέσως. Ναι, ακούτε. Ωραία. Ναι, χαμήλωσα. Είμαι η κυρία Αναστασία. Ήθελα να σας πω, παρακαλώ. Επέθανε άτομο εδώ και 3 χρόνια, έχει τώρα 3,5. Με τα δυσκολίες μου δώσανε, γιατί είμαι και εγώ συνταξιούχος τότε, μου δώσανε μία σύνταξη την προσωρινή 300 και μετά μου την ανεβάσανε 600. Αλλά ο άντρας μου ήταν και στο. Ήταν και γιατρός και ήταν και στο. Ναι. Στο ταμείο του Τσάι. Mm-hmm. Από εκεί δεν θα πρέπει να πάρω κάτι. Έχετε καταθέσει και εκεί τα χαρτιά σας. Τα χαρτιά μου τα έχω καταθέσει από την αρχή. Από τότε που κατέθεσα στο ΙΚΑ, κατέθεσα και στο ΣΑΕ. Θα κάνετε λίγο υπομονή, γιατί δυστυχώς αργούν πολύ κάποιες συντάξεις. Ειδικά όταν είναι και από διαφορετικά ταμεία αποβιώς σας, όπως και από το Ταμείο Μετάλλων, πάλι και από εκεί αργούν πολύ να βγουν οι συντάξεις. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Δεν δικαιούμαι να πάρω. Δικαιούστε, φυσικά. Δεν δικαιούμαι να πάρω και από εκεί σύνταξη. Η Χίρα δικαιούται να πάρει γενικώς από τη σύνταξη αποβιώς εδώ. Από ποιο ταμείο έπαιρνε. Τρία ταμεία να έχει ο πεθαμένος, από τα τρία ταμεία θα πάρετε ένα μέρος της σύνταξης εσείς. Ναι. Κάποια μειωμένη φυσικά. Δεν μου λέτε τα αναδρομικά που ήταν ζωή, γιατί πέθανε το 17. Το, ναι, 15, από το 15 μέχρι και το 16 θα πάω, γιατί δεν σας ακούω. Ναι, ναι. Μας ακούτε τώρα. Δεν μιλάμε, ναι, για τώρα, να μιλάτε εσείς, ναι, κυρία, ναι, Αναστασία. Ναι, τώρα κατάλαβα. Ναι. Ναι. Πρέπει να μας δώσει κάποια στοιχεία. Θα μας δώσει κάποια γυναίκα στοιχεία. Το κριτήριο το πρώτο είναι να ήταν ζωή το διάστημα 15-16. Από εκεί και, ναι, μετά θα δούμε και τις απολαβές που είχε ο. Ναι, έχω ληξιακρική υπάρξη θανάτου. Αυτό πήγε από δική. Ναι, δεν αφισβητώ εγώ ότι λέτε ψέματα. Απλά λέω ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού, πρέπει να, για να πάρει ο κληρονόμος, πρέπει να ήταν εν ζωή το διάστημα 15-16. Είναι προϋπόθεση αυτή. Καταλάβατε. Ναι, ωραία, ήταν. Μετά είσαστε μόνοι σας, έχετε και παιδιά. Έχω δύο παιδιά, τα οποία είναι μεγάλα, ναι. Άρα εσείς θα πάρετε το 1 τέταρτο από το όποιο ποσό σας μπει. Τα υπόλοιπα 3 τέταρτα διαράζεται στα δύο τέκνα σας. Δεν το παίρνετε όλο το ποσό εσείς, έτσι. Θα πρέπει να κάνω και δικαστήριο σε περίπτωση που
δεν δίνουν, ας πούμε, και το, τα, τα, πώς λένε, του, τα Χριστούγεννα, του Πάσχα, τα δώρα. Τα δώρα, λέτε, για τις περικοπές. Εσείς καταρχήν ναι. θα περιμένετε να ανοίξει η πλατφόρμα στο ΙΕΦΚΑ για να κάνετε τη διαδικασία για να επιστραφεί το 1 τέταρτον σε εσάς, εντάξει, α, του όποιου ναι. ποσού γίνεται εγώ, ηλεκτρονικά. Εγώ πρέπει να κάνω κάποια διαδικασία. Εσείς διαδικασία για το 11μηνο μέσα από την πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ θα την κάνετε ηλεκτρονικά, ως κληρονόμος του πεθαμένου, εντάξει, και εσείς και τα παιδιά σας. Ωραία. Α, πρέπει να το κάνουνε. Αν δεν το κάνετε, δεν πρέπει να το πάρετε. Έτσι λέει. Α, και πότε, μέχρι πότε είναι η προθεσμία? Τέλος του χρόνου θα βγει υπουργική απόφαση αυτές τις μέρες. Μέσα στο Νοέμβριο θα βγει υπουργική απόφαση που θα προκαθορίζει και θα ξεκαθαρίζει ποιες είναι οι διαδικασίες για τους κληρονόμους. Πάντως είναι στην πλατφόρμα. Έτσι. Αλλά τώρα με στο τέλος το προμήθεια δεν θα τα πάρω αυτά. Αυτό θα τα. Σαν κληρονόμος, όχι. Θα τα πάρει, ναι. Όχι, όχι. Θα όχι, μπουν, όχι, θα μπουν αναδρομικά για τις άλλες υπόλοιπες συντάξεις και από 1η Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία της ενημέρωσης του κοινού. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες διαδικασίες για να πάρετε εσείς τα αναδρομικά ως κληρονόμος. Εντάξει. Εντάξει. Ό,τι θέλω μπορώ να σας ρωτήσω σε αυτό, Βέβαια. Ό,τι θέλετε. Εννοείται. Πάμε λοιπόν, το κλείσαμε το θέμα. Πάμε λίγο για τα δάνεια. Τι γίνεται με τα δάνεια, γιατί έχουμε παρασυρθεί τώρα με τα αναδρομικά και οι πληστηριασμοί τρέχουν κανονικά. Τι γίνεται, κυρία Βορδόνη, με τα δάνεια, τι έχουμε εκεί? Ναι, η πραγματικότητα λοιπόν είναι όντως πάρα πολύ σκληρή. Οι πληστηριασμοί αποτελούν καθημερινό γεγονός στη ζωή δυστυχώς των δανειοληπτών. Θα πρέπει να μην μας φέρνουν τα χαρτιά των πληστηριασμών τελευταία στιγμή. Όπως π.χ. μια περίπτωση που ήρθε σήμερα, ευτυχώς. Ευτυχώς όχι που έχει πληστηριασμό, ευτυχώς τον έφερε πάρα πολύ νωρίς. Ο πληστηριασμός είναι το Μάρτιο του 2021 και ακόμη έχουμε Οκτώβριο και τουλάχιστον έχουμε ένα περιθώριο και των μηνών μπροστά να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε. Το δεύτερο φυσικά δεδομένο πλέον στη διαπραγμάτευση με πληστηριασμό ότι πρέπει να υπάρχει μια προκαταβολή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία ότι τι ποσό μπορούν να συγκεντρώσουν αναλόγως με την οφειλία. Αν χρωστάμε 50.000, μιλάμε για άλλη προκαταβολή. Αν χρωστάμε 100.000, μια άλλη προκαταβολή. Και φυσικά σε αναλογία και μάλλον σε αντιστοιχεία και με το ίδρυμα, το πιστωτικό, γιατί έχουν διαφορετικά ποσοστά που χρειαζόμαστε και θα πρέπει να συγκλίνουμε να κλείσουμε κάποια συμφωνία. Ωραία. Εμείς έχουμε δείξει εδώ τώρα το τελευταίο μήνα, δίμηνο. Έχουμε δείξει περιπτώσεις με πληστηριασμούς που όχι μόνο απλά σώσαμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, όχι απλά μειώσαμε την προκαταβολή, αλλά και πετύχαμε με μεγάλη δυσκολία, αυτό είναι η αλήθεια, ένα κούρεμα του δανείου. Θέλω να πω εδώ κάτι που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή και κάποιες άλλες εκπομπές και λέτε μια διαπραγμάτευση, τι απλό πράγμα είναι, τι ωραίο είναι, εντάξει, σιγά τώρα, τι είναι ο Χαλκιώτης, πιο όμορφος είναι από μένα που θα πάει να κάνει μια διαπραγμάτευση. Και κάνετε κάποιες διαπραγματεύσεις τέτοιες. Και ερχόσαστε μετά στο γραφείο και μου λέτε, ξέρετε, αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα, αντιμετώπισα το άλλο πρόβλημα, αντιμετώπισα εκείνο το πρόβλημα, αντιμετώπισα το άλλο πρόβλημα. Θέλω να σας πω κάτι με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό. Και εγώ όταν ακούω η κυρία Βορδόνη και λέει, παραδείγματος χάρη, το διάστημα 15-16, δεν είναι τίποτα να το καταλάβω. Σε πρώτη προσέγγιση είναι εύκολο. Στο διατάφτα όμως, όταν αρχίζει και θα μου λέει το άθρο τάδε, παράγραφος Α, παράγραφος Β, θα φύγω και θα πω, κάτσε να κάνω κάτι άλλο που το ξέρω καλά. Υπάρχει ημιμάθεια σε αυτό το αντικείμενο. Και σας το λέω, εγώ που ασχολούμαι πάνω από 20-22 χρόνια, 23, για την οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και μια πιστωτική κάρτα, παίρνω ένα δικηγόρο. Και δεν τον παίρνω απλά για να είμαι φίλος με τους δικηγόρους που τους σέβομαι και τους εκτιμώ όλους. Γιατί είναι απαραίτητη, όπως και κατά τη γνώμη μου, τη δική μου, σε μια διαπραγμάτευση είναι απαραίτητος και ένας οικονομικός σύμβουλος. Εσείς πάτε μόνοι σας και δυστυχώς και εσείς που νομίζετε ότι κάτι έχετε πετύχει, μακάρι να ισχύει, αλλά πόσες ρυθμίσεις μου έχουν φέρει στο γραφείο, οι περισσότερες έχουν κενά. Έχουν προβλήματα. Τι προβλήματα, σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε εμείς να πετύχουμε, έχετε πάρει λιγότερα. Και να του πείτε, και να πείτε στην τράπεζα, μου λες τα 10.000, 5, και να του πείτε, κάντα μου 3, δεν λέει τίποτα. Δεν μιλάτε τη γλώσσα, δεν ξέρετε την προσέγγιση και σας συναχωρώ. Δεν είστε νομικός και πάτε και διαπραγματευόσαστε. Νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν να μην υπογράφετε πουθενά τίποτα. Εμένα οι άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο και με εμπιστεύονται, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και ευχαριστώ και αυτούς που δεν με εμπιστεύονται. Και, ωραία, λέω. Και για την απλή περίπτωση, πάρτε ένα δικηγόρο να ελέγξει τη σύμβαση. Τα δάνεια αυτά θα πληρωθούν κανονικά. Μην ακούτε κανέναν, κατά την άποψη δική μου. Το να διαπραγματευτώ ένα υπόλοιπο και να πάω σε κάτι άλλο, ναι. Αλλά το να διαπραγματευτώ εγώ, γιατί άκουσα τη Βορδόνη, το Χαλκιώτη ή τον οποιοδήποτε, και πάω και ζητάω ένα κούρεμα, και αρχίζετε και μου λέτε και στο γραφείο διάφορες εκεί ιστορίες, γιατί είναι ιστορίες αυτές.
Και όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ είπα αυτό. Ακόμα οι τράπεζες δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνει. Δεν έχετε καταλάβει, δεν έχετε βάλει ποτέ τον εαυτό σας στη φωτιά να σου λέει αυτό το υπογράφει ή αύριο πληστηριασμό. Εκεί να δούμε τώρα όλες αυτές οι θεωρίες που καλώς τις έχετε διαβάσει, αλλά κακώς τις ακούτε. Το να διαβάζει κάποιος είναι ωραίο, ανοίγει το πνεύμα. Να ξέρουμε όμως τι ζητάμε και να ξέρουμε και το πλαίσιο. Καταλαβαίνετε, κύριε Βορνοβιλίου, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πάτε, διαπραγματευόσαστε και του λέτε τα 150, όχι 40. Γνωρίζετε τη συνέπεια που έχει αυτή. Τι συνέπειες έχουν οι πράξεις που κάνετε, γνωρίζετε? Δεν γνωρίζετε. Γι' αυτό λέω μεγάλη προσοχή. Αν θέλετε, και σας έχω πει πολλές φορές, σας έχω πει και με αστεία, μην κάνετε πρώτη τη διαπραγματεύση ό,τι σε μένα. Ελάτε πρώτα σε μένα και αν δεν σας πείσω, αν δεν σας κάνει η προσέγγιση μου, κανένα πρόβλημα, λάβετε την ευθύνη. Δεν διορθώνονται όλα. Λοιπόν, έχετε ένα λεπτό, κύριε Βόρδο, να μιλήσετε για τους πληστηριασμούς, παρακαλώ. Όπως είπατε λοιπόν στη διαπραγμάτευση, επειδή έρχονται κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μας δείχνουν και κάποια χαρτιά που δεν τα αφισβητούμε ότι υπάρχουν τα χαρτιά αυτά. Όταν όμως δείχνουν εν έτη 2020 μια προσπάθεια έντυπη από μια τράπεζα με διαγραφή του 2018, αλλά επάνω λέει γράφει άκυρο. Γιατί για κάποιους λόγους τώρα εμείς δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο έχει ακυρωθεί ξαφνικά μια συμφωνία που σήμερα την υπογράφω, αλλά σήμερα ο τραπεζικός την ακυρώνει. Εκεί προφανώς υπάρχουν άλλοι λόγοι που θα τους μάθουμε ποτέ. Άρα λοιπόν, όταν παρουσιάζουν στο γραφείο ένα χαρτί πριν 2 χρόνια μια συμφωνία και απαιτούν από το γραφείο. Ή τρία. 3 χρόνια, ναι. Ή ένα μήνα. Και απαιτούν από το γραφείο την αναβίωση αυτού του εγγράφου, νομίζω ότι η απάντηση θα τη δώσει το ίδιο το κοινό. Όταν εγώ λοιπόν πριν 2 χρόνια έχω πετύχει κούρεμα και διαγραφή και δεν το υλοποιώ. Και έχω την απέτηση μετά από 3 χρόνια να το φέρω στο γραφείο του ΤΑΔΕ, του κύριου Χαλκιώτη, της κυρίας Βορδόνη, και να απαιτώ την υλοποίηση, νομίζω τελικά κάτι άλλο συμβαίνει. Λοιπόν, θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Blue Sky. Να είστε καλά. Λοιπόν, και ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας στηρίζει, μας εμπιστεύεται και μας αγαπάει. Καλύτερα να σας φωνάζουμε εμείς, καλύτερα να γίνομαστε εμείς έτσι τα κακά παιδιά και να σας γλιτώνουμε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ξεκινήσαμε. Ελάτε στο Μπορεί να το σώσει, μπείτε στη σελίδα μου, κάντε like, ακολουθήστε τις δράσεις. Πάμε να βρούμε το λιμάνι, ανεβείτε στο καράβι, ο καπετάγιος είναι έμπειρος. Κουνάει λίγο, έχει λίγο θάλασσα, αλλά θα φτάσουμε στο λιμάνι, θα βρούμε τον προορισμό μας. Δεν είναι εύκολο το ταξίδι, είναι δύσκολο. Θέλουμε έμπειρο καπετάνιο. Ελάτε κι εσείς. Εμπιστευτείτε τον Μπορεί να το σώσει, να είστε κι εσείς ένας ακόμα που τι έκανε, κλείτωσε χρήματα, πλήρωσε λιγότερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσοι δεν προλάβατε να βγείτε, αύριο 2 με 3, σε ραντεβού με την επικαιρότητα πρώτα Θεός. Να είστε καλά. Μείνετε στο Blue Sky. Να είστε καλά.